το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος πολιτικά από το 81 και μετά είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό έγινε. Εμείς υποχωρήσαμε στη λέλαπα του Πασόκ, υποχωρήσαμε στην τρομερή αυτή δυνότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και στις μεταβολές που επέφερε στην κοινωνία μας αυτή η δεκαετία του 80. Και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως τακτική της Νέας Δημοκρατίας, ήταν να αποφεύγει τη σύγκρουση με την αριστερά. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, πολύ κρίσιμο λάθος. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι θέμα ταμπέλας να πει κάποιος είναι δεξιός με την ίδια υπερηφάνεια που το λέει όταν είναι αριστερός. Λέω ένα παράδειγμα. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας λέει: είμαι πρωθυπουργός και είμαι ο πρόεδρος του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν λέει ότι είναι μεσαίος χώρος. Δεν λέει καν της κέντρο αριστεράς. Λέει της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και το λέει με υπερηφάνεια. Δεν κρύβεται και κερδίζει τις εκλογές. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει το ίδιο ένας της δεξιάς, ήταν να ρωτηθεί. Γιατί ένας της δεξιάς πρέπει να κρύβεται? Ξέρετε γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί παραχωρήσαμε εμείς οι δεξιοί την ιδεολογική ηγεμονία στην αριστερά.